Ποιος είναι αυτός ο ρόλος και πώς τον δούλεψες. Ωραία. Ως ηθοποιός εννοώ. Καταρχάς μιλάμε για τους Πέρσες του Εσχύλου. Ο Εσχύλος στο συγκεκριμένο έργο έχει τρεις βασικούς ρόλους, τον Αγγελιοφόρο, την Άτωσα και τον Δαρείο, και ο Ξέρξης που έρχεται τέλος πάντων στο τέλος, άρα ουσιαστικά τέσσερις. Ο Δαρείος είναι από τις λίγες τραγωδίες τις οποίες έχουμε εμφάνιση ανθρώπου που έρχεται από τον άλλο κόσμο και ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος δίνει την λύση και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφερθούν οι Πέρσες από εδώ και στο εξής. Είναι αυτός που δίνει τη λύση, είναι αυτός που προμηνύει και προφητεύει όλα τα κακά που πρόκειται να έρθουν στους Πέρσες και συγκεκριμένα την ήττα στις πλατεές. Είναι αυτός που συμβουλεύει, είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά προτρέπει τους Πέρσες να μην ξανασχοληθούν με τους Έλληνες, να μην ξανακάνουν καμία άλλη εκστρατεία. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζω ένα ρόλο είναι ένας και μοναδικός. Προσπαθώ να βρω ένα κοινό στοιχείο, ένα και μόνο φτάνει. Από τη στιγμή που θα βρεθεί αυτό το κοινό στοιχείο της προσωπικότητάς μου απέναντι στο συγκεκριμένο ρόλο, που αυτό συμβαίνει με όλους τους ηθοποιούς, δηλαδή όλοι περί πάνω κάτω έτσι δουλεύουν, από εκεί και πέρα, με διάφορες τεχνικές και προσπαθώντας και αναλύοντας το ρόλο, αναλύοντας το τι θέλει να πει αυτός που το έχει γράψει και ο σκηνοθέτης τι ζητάει από μένα, προσπαθώ να βγάλω ό,τι αλήθεια μπορώ να έχω πάνω στη σκηνή. Το συγκεκριμένο λοιπόν έργο, ποια είναι η αλήθεια του? Η αλήθεια του είναι, αυτός είναι ένας στρατηγός. Είναι ένας σοφός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που τα λέει τσεκουράτα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ direct. Δεν έχει κανένα συναισθηματισμό απέναντι σε αυτό που του συμβαίνει. Γνωρίζει από πριν, αλλά δεν δείχνει ότι γνωρίζει από πριν κάποια πράγματα και προμηνύει κάποια άλλα. Κάποια από αυτά τα στοιχεία πιθανόν να τα έχω κι εγώ. Και γι' αυτό το λόγο πήρα και αυτό το ρόλο, μου έδωσαν αυτό το ρόλο και, έχω επιλέξει. Τέλος πάντων, έχει επιλέξει ο σκηνοθέτης εμένα για αυτό το συγκεκριμένο ρόλο. Γιατί ένας σύγχρονος θεατής λοιπόν θα πρέπει να έρθει να δει αυτή την παράσταση? Η συγκεκριμένη παράσταση είναι μια πρόταση πρώτα απ' όλα. Είναι μια πρόταση απέναντι στον τρόπο προσέγγισης και του αρχαίου κειμένου και στον τρόπο με τον οποίο ο θεατής έρχεται σε επικοινωνία με ένα κινητικό πρότυπο πολύ διαφορετικό από αυτό που έχει συναντήσει κατά πάσα πιθανότητα στη ζωή του ολόκληρη. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν όλοι τα πόδια τους, αλλά αναπηρικά μαξίδια, έχουν προβλήματα νευρολογικής φύσεως κάποιοι από αυτούς, όμως είναι τόσο αρμονικά ενσωματωμένα μέσα στην παράσταση, που έχω την εντύπωση ότι θα δημιουργεί μια καινούργια πρόταση και μια καινούργια ματιά πάνω σε ένα πολύ πολύ σημαντικό αρχαίο κείμενο, όπως είναι αυτό.